Στο σημερινό επεισόδιο θα σχολιάσουμε τους οδηγούς μοτοσυκλετών, ο λόγος που δεν φοράνε κράνος και τους πεζούς που δεν χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο για να περπατήσουν. Φίλοι μου καλοί, ξεκινώντας λέω ότι δεν είμαι δάσκαλος οδήγησης, οπότε λέω απλά τη γνώμη μου με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν σημαίνει ότι είμαι σε όλα σωστός. Ζώνη, κράνος για σας που οδηγείτε μηχανή και για τους πεζούς μην περπατάτε στο δρόμο. Δηλαδή εντάξει, έχω φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο να μην μπορώ να είμαι ανεκτός σε όλα τα θέματα. Έχω φτάσει σε οριακά σημεία βλέποντας πεζούς να περπατάνε στο δρόμο, στη μέση του δρόμου, στη μέση του στενού, στη μέση παντού, να περνάνε, να πηδάνε, να πετιούνται. Πες μου τι περιμένεις, εσύ πεζέ που περπατάς στη μέση του δρόμου ενώ έχεις 3 μέτρα πεζοδρόμιο και δεν έχουν παρκάρει πάνω τα αυτοκίνητα. Εντάξει, εδώ θα δώσω ένα ελαφρυντικό. Τι περιμένεις δηλαδή, να σου κορνάρω και να τρομάξεις και να πάθεις καμιά ανακοπή γιατί είσαι και πλάτη? Εντάξει, τώρα εδώ είδα δύο μηχανές και δύο φοράνε κράνος. Αυτός που έρχεται πίσω φοράει κράνος, ο πιο πίσω φοράει κράνος. Μπράβο παιδιά μου. Γιατί είναι ένα θέμα που θα το σχολιάσουμε και αυτό. Έτσι θέλω να βλέπω κράνη, να τα φοράτε για να έχετε μια επιπλέον ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Που λες αγαπητέ μου πεζέ, τι κάνεις? Δεν σ' αρέσει το πεζοδρόμιο? Έχεις παράπονο? Θέλεις κάτι να αλλάξουμε? Γράψε μου στο σχόλιο. Ποια είναι η μαγιά? Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω τσακωθεί με πάρα πολλούς στο παρελθόν. Η μαγιά να περπατάς στον δρόμο. Θα μου πούν κάποιοι, περπατάω στον δρόμο γιατί έχει όλο ακαθαρσίες το πεζοδρόμιο. Ναι, okay. Είστε όλοι υπερήφανοι δηλαδή, περπατάτε πάνω, κοιτάτε τον ουρανό όλοι. Υπερηφάνεια σας θα σας φάει όλους, τέτοια υπερηφάνεια, ειδικά στο περπάτημα, όταν είσαι μόνος σου και δεν σε βλέπει άνθρωπος. Αλλά αν νιώθεις υπερήφανος, θα νιώθεις υπερήφανος και κοιτώντας κάτω να δεις τι πατάς και πού βρίσκεσαι. Δηλαδή, ωραία, πες ότι δεν είχες κατά ο δρόμος ακαθαρσίες και είχε μια λακκούβα. Τι θα έλεγες, ότι θα πέσεις μάλλον το πεζοδρόμιο, θα πέσεις μέσα και θα σου σπάσω το πόδι και μετά μου σπάσεις το πόδι? Προσέχεις που περπατάς και που πας. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτές τις δικαιολογίες. Περπατάς στον δρόμο γιατί εντάξει, αούα. Όχι αούα. Να περπατάς στο πεζοδρόμιο γιατί ο δρόμος είναι για τα αυτοκίνητα. Τουλάχιστον έτσι έχω μάθει, έτσι ξέρω. Και όχι, για να δω, μπράβο παιδιά μου, όλοι με τα μηχανάκια. Φοράτε κράνη. Έτσι, τέτοια θέλω να βλέπω. Safety first. Καταλαβαίνετε φίλοι μου πεζί, θέλω να μην σας βλέπω στον δρόμο και αν σας βλέπω στον δρόμο να προσέχετε τα αυτοκίνητα και όχι εμείς να προσέχουμε εσάς για άλλη μία φορά. Να σας προσέχουμε, εφόσον επιλέγεις να είσαι στον δρόμο και να περπατάς, θα προσέχεις εσύ αν, για να μην σε πατήσω. Όχι να προσέχω εγώ να μην σε πατήσω πάλι. Αν είσαι στο πεζοδρόμιο και έρθω και σε πατήσω, ναι, θα φταίω, εντάξει. Αν είσαι στον δρόμο και περπατάς οικειοθελώς, όχι φίλε μου, όχι φίλε μου, να προσέχεις το αμάξι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να προσέχω και σένα. Έχω να προσέχω τον εαυτό μου, περιουσία μου, προκειμένου να μην τρακάρω κάποιον συνάνθρωπο με αυτοκίνητο. Εντάξει, αν είσαι κι εσείς μία αυτή περίπτωση του πεζού να περπατάει στον δρόμο. Α, τώρα που το είδα, παρένθεση. Ρε μαλάκα εσύ μπροστινέ, βγάλε φλας που θες να στρίψεις κιόλας. Πώς να καταλάβουμε ότι θες να στρίψεις δεξιά? Είναι και το φλας στη μέση. Όπα, ένας μπάρμπας χωρίς κράνος το μηχανάκι. Γιατί φίλε, είσαι άτρωτος? Α, και άλλοι δύο, μπράβο. Τι γίνεται μάγκες που λέτε φίλοι μου καλοί? Δεν έχω να πω πολλά για τους πεζούς και για τα κράνη. Δικό σας είναι το κεφάλι, δικιά σας είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό σε όλους. Παρατηρείτε το φαινόμενο του πεζού σε πιο μικρούς δρόμους. Δεν θα δω έναν, προφανώς δεν θα δω έναν να περπατάει στη βουλιαγμένης. Οπότε προσοχή εσείς που οδηγείτε στα στενά και μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Γιατί εκεί εμφανίζεται πολύ αυτό το φαινόμενο του πεζού. Καλά, τώρα για το κράνος είναι παντού. Πείτε μου στα σχόλια, όσο οδηγείτε μηχανάκι, φοράτε πάντα το κράνος? Πείτε μου στα σχόλια εσείς που οδηγείτε, φοράτε πάντα ζώνη? Πείτε μου εσείς στα σχόλια και περπατάτε στο πεζοδρόμιο ή περπατάτε στο δρόμο? Κάπου εδώ θα αφήσω αυτό το βίντεο. Θέλω να με ακολουθήσετε σε όλα τα social media, τα εμφανίζω κατά τη διάρκεια του βίντεο. Θέλω να πάτε να τσεκάρετε
την περιγραφή στο βίντεο. Υπάρχουν κάποια links, κάποιοι σύνδεσμοι, να το πούμε καλύτερα και πιο ελληνικά, που βοηθάνε το κανάλι σε περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε κάτι από εκεί. Δεν επιβαρύνεστε με κάτι παραπάνω. Να προσέχετε, να φοράτε τη ζώνη, να φοράτε το κράνος, να περπατάτε από το πεζοδρόμιο. Προσοχή με το stop, προσοχή με το κόκκινο. Κάγκουρας, χωρίς κράνος. Τα φιλιά μου σε όλους και σε όλους. See you next time. Bye.